Κάλεσμα προς το λαό για ενίσχυση της Ανταρσία στις επερχόμενες ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου απευθύναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με δηλώσεις τους τα μέλη της Ανταρσία Χριστόφορος Χριστογιάννης, Βαγγέλης Νάνος και Μυρσίνη Μητροπάνου. Όπως ανέφεραν, 2 μήνες πριν τις ευρωεκλογές η Ανταρσία ξεκινά μια μεγάλη καμπάνια για την ενισχυμένη παρουσία της ΑΔΕΕ και αντικαπιταλιστικής αριστεράς, ενώ τόνισαν πως η μάχη των ευρωεκλογών αποτελεί για την Ανταρσία ένα σημαντικό πεδίο παρέμβασης από όπου μπορούν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Η Ανταρσία αποτελεί τη βασική πολιτική δύναμη που έχει αναδείξει τον αντιδραστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιδρομή του ελληνικού και πολυεθνικού κεφαλαίου στην Ελλάδα και στην αναγκαιότητα της ρήξης και αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικό κρίκο ενός αντικαπιταλιστικού προγράμματος προς όφελος των εργατικών, λαϊκών και νεολαϊστικών συμφερόντων. Αγώνας που αναδεικνύεται από την Ανταρσία χωρίς ναι μεν αλλά. Δεύτερον, η ενίσχυση της Ανταρσία θα στείλει μήνυμα για την ανάγκη μιας άλλης αριστεράς, επαναστατικής, αντικαπιταλιστικής, ικανή να οδηγήσει στο άνοιγμα του δρόμου της ανατροπής και θα απαντά στην απογοήτευση του κόσμου και στον ευρωμονόδρομο. Και ταυτόχρονα θα συμβάλλει με τις δυνάμεις της στην ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής και διεθνιστικής αριστεράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρίτον, η Ανταρσία έχει πρωτοστατήσει στους αγώνες κατά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της δεξιάς αντιπολίτευσης και αναδεικνύει έντονα την ανάγκη καταδίκης των μνημονιακών πολιτικών στην Ελλάδα. Τέταρτον, η Ανταρσία με την πρωτοπόρα αντιεθνικιστική, αντιφασιστική και αντιεμπεριαλιστική της δράση δεν διστάζει να πάει κόντρα σε κρίσιμα θέματα όπως τα ελληνοτουρκικά, στην απειλή του πολέμου και στο μακεδονικό. Δεν διστάζει να πάει κόντρα στο εθνικιστικό ρεύμα και σε εκφράσεις του στην Ελλάδα, χωρίς να υποκύπτει στον κοσμοπολιτισμό και στα διάφορα αντιδεξιά και προοδευτικά μέτωπα. Η Ανταρσία στην εκλογική αυτή μάχη των ευρωεκλογών καλεί το λαό να μην τσιμπήσει στα διλήμματα τα οποία πάνε να του επιβάλλουν. Πάνε να του επιβάλλουν ένα δίλημα ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Πάνε να επιβάλλουν στο λαό μνημονιακή βαρβαρότητα με υποτιθέμενη ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ ή με νεοφιλελευθερισμό του Μητσοτάκη. Πάνε να επιβάλλουν δίλημα Μακρόν, Μέρκελ ή Σαλβίνη, Ορμπάν. Πάνε να επιβάλλουν το δίλημα Ευρωπαϊσμός από τη μία ή Δημοκρατία και Δημοκρατία ή από την άλλη Εθνικισμός, Ρατσισμός, Ακροδεξιά. Το πραγματικό δίλημα το οποίο πρέπει να απαντήσει ο ελληνικός λαός και στο οποίο πρέπει να απαντήσει είναι στο κατά πόσο θα μπορέσει να συγκροτήσει μια σοβαρή αντικαπιταλιστική, αντιεθνιστική δύναμη και να την ισχυροποιήσει και εκλογικά. Από αυτή τη σκοπιά, εμείς καλούμε και το ζητούμενο των ευρωεκλογών είναι να ενισχυθούν οι δυνάμεις που πάλεψαν με συνέπεια ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που παλεύουν για να πληρώσει το κεφάλαιο και οι τραπεζίτες για την άμεση βελτίωση της ζωής των λαϊκών στρωμάτων, που δίνουν τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που υποσχέθηκε να ασκήσει τα μνημόνια μέσα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κυβέρνηση που εκτείνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ έως το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, το κέντρο και την καραμαλική δεξιά. Λέγαμε και παλιότερα και λέμε και τώρα ότι υπάρχει και άλλος δρόμος έξω από την ΕΕ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο όσο πάει εντείνονται ταξικοί φραγμοί εντός του, δηλαδή όσο πάει και τα περισσότερα πληττόμενα κομμάτια της πλειοψηφίας της κοινωνίας δεν μπορούν να σπουδάσουν, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Βλέπουμε ότι μπαίνουν επιχειρήσεις μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο για να κερδοφορήσουν στις δικές μας πλάτες, δηλαδή στις πλάτες φοιτητών, και όλα αυτά δεν έρχονται ουρανοκατέβατα, έρχονται βάσει συνθήκων της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αυτή τη στιγμή πλήττει όλες τις χώρες της με φτώχεια, με ανεργία, ειδικά στην νεολαία, κάτι το οποίο την καταρακώνει και τη στέλνει μέρα με τη μέρα πιο βαθιά στη φτώχεια. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι χρέος της νεολαίας να στείλει ένα μήνυμα ανυπακοής απέναντι σε όσους θέλουν να μας μαυρίσουν το μέλλον. Πρέπει να παλέψουμε για μια κοινωνία βασισμένη στις ανάγκες της νεολαίας και της πληττόμενης πλειοψηφίας κοινωνίας. Και πάντα με τα μάτια στραμμένα προς το κίνημα το οποίο θα ανατρέψει όλη αυτή την κατάσταση, πάντα με αυτή τη λογική, ως Ανταρσία ζητάμε 26 Μάη τη στήριξη και την ψήφο από όλη την κοινωνία.